Ηθοποιό και ένα αγαπημένο δικό σας πρόσωπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Αργύρι μου. Ρε εσύ Αργύρι. Καλημέρα σε όλους. Πόσο μου έχεις λείψει ρε εσύ. Βλέπω μερικές φορές τα tweets σου που λες ότι πας να φας τα βερνάκια με φλούς και αυτά και λέω Χριστέ μου, πότε θα τον πάρω αυτόν τον άνθρωπο, πάμε να θυμηθούμε τα παλιά. Τα έχουμε αφήσει ρε Λεωνόρα, πρέπει λίγο να ξεκινήσουμε. Και εγώ έχω μετακομίσει και προς τα πάνω κιόλας. Πού είσαι? Και φυσικά. Έλα ρε εσύ. Έτσι, μπορώ και ξεμητίζω, βγαίνω, δεν έχω βάλει ποπό κάτω. Δεν έχει μαζευτεί αργύρι. Είμαστε απαράδεκτοι. Το ξέρω. Απαράδεκτοι είμαστε. Εσένα πού σε βρίσκουμε τώρα? Εγώ είμαι στο Πάρκ καταρχάς αυτή τη στιγμή, στο Roof Garden, σε έναν υπέροχο χώρο. Είναι η γειτονιά μου εδώ πέρα και έρχομαι συχνά και πίνω καφεδάκι. Και κατά τα άλλα, ξύπνησα πρωί να πούμε έτσι να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε παρεούλα. Καλά έκανες, γιατί αν δεν σε βλέπω τηλεοπτικά, δεν ξέρω πότε θα σε δω από κοντά. Θέλω να σου πω ότι το ποδαρικό σου δεν είναι, Χριστέ μου, άνθρωπος με θετική ενέργεια, άνθρωπος που πραγματικά παίρνει γούρι και τύχη, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Είσαι ο πρώτος μας κολλασμένος και μας έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά μας έχεις. Θα σε έχω στα υπόψη, γιατί ξέρεις, εγώ τα πιστεύω αυτά. Είναι γούρι. Όπως για παράδειγμα, δεν θέλω να ξαναφιλήσω ποτέ στη ζωή μου μία ξανθιά γυναίκα με μπλε μάτια που βρέθηκε την πρωτοχρονιά δίπλα μου και ήταν η πρώτη που με γράπωσε για να με φιλήσει με την αλλαγή του χρόνου και μου πήγε πιο στράφη από ποτέ ο χρόνος αυτό. Με χωρισμούς, θανάτους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Την ξέρετε, είναι γνωστή και δεν θέλω να την ξαναδώ δίπλα μου αυτές τις άγιες μέρες. Παιδιά, πάρα πολύ πάντως που με τιμάτε έτσι. Ειλικρινά, Αργύρι μου, εγώ τα πιστεύω αυτά. Ήμουνα σε ένα ρεβεγιόν με τον αγαπημένο μου τον τότε, που μετά έπαψε να είναι μετά το φιλί αυτό. Της γουρλούσε. Και ενώ πάω να πιάσω τον αγαπημένο μου, μπαίνει ανάμεσά μας και με γραμμώνει. Η καρφάρα που ρίχνεις τώρα για ποια είναι? Για μία ξανθιά με πράσινα μπλε μάτια, όχι είναι επώνυμη, η οποία Παναγιά μου λέει. Το λάθος είναι της Ελεονόρας. Την ώρα που πήγαινες να φιλήσεις τον άνθρωπό σου. Ξεγράπωσε, γιατί δεν γράψε. Ο Αργύρης πάντα φορά είναι γούρι. Έλα το δω. Κάθε φορά που σε βλέπουμε, μας φτιάχνεις τη διάθεση, ξέρεις να τραγουδάς. Είσαι τρομερός ηθοποιός. Βλέπουμε εδώ τώρα εικόνες που τραγουδάς με την Ηρώ. Χόρευε και πολύ ωραία. Είναι η μουσική μας παράσταση που έχουμε ετοιμάσει με την Ηρώ στο Taz Stage στον Γκάζι, κάθε Σάββατο. Λεωνόρα, πραγματικά τώρα πια που έχει στρώσει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί πριν δύο μήνες που ήμασταν κοντά στην πρεμιέρα, τώρα που έχει στρώσει και νιώθω κι εγώ σίγουρος και έτσι νιώθω ότι πατάω στα πόδια μου, πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος να το βλέπεις και θα με ενδιαφέρε πολύ η γνώμη σου. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ ξεχωριστό για τη νυχτερινή Αθήνα που υπάρχει. Ωστόσο, δηλαδή είναι ένα, θυμίζει πολύ τα παλιά μποατικά προγράμματα, παρόλο που είναι ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα, δεν είναι βαρύ να πέφτεις και αυτά, απλά έχει μέσα πολλά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από το Σταμάτη Κραουνάκη. Μέχρι πότε θα είστε? Όσο ο κόσμος έρχεται. Δεν έχουμε βάλει deadline, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όπως πάμε καλά μέχρι τώρα, θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Το καταπληκτικό με σαν Αργύρι, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα κάνεις όλα αυτά που αναφέραμε και δεν είσαι εκνευριστικός. Γιατί συνήθως όταν ένας άνθρωπος τα κάνει όλα και τα κάνει τόσο καλά, φτάνει σε ένα επίπεδο να τον λες και λίγο σπασικλάκι. Εσύ καταφέρνεις και τα κάνεις όλα αυτά και δεν είσαι εκνευριστικός, είσαι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο. Είχα μια παρέα πρόσφατα που συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο Αργύρης, πέρα από το γεγονός ότι κέρδισε το Dancing with the Stars, θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει και το Nice. Ξέρεις, καλέ, ξέρεις πατινάς, Αργύρι. Ούτε για αστείο, ποτέ. Θα πήγαινες, γιατί κάποιοι είναι άσχετοι και γίνανε τώρα πολύ σχετικοί. Ναι, μην νομίζω το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι θα ζητούσα να το δοκιμάσω. Ναι. Και θα τα κατέφερνε. Δεν έχει γίνει η πρόταση να πας για guest? Όχι. Όχι ακόμα, ε. Έκανα μία συμμετοχή σε ένα βίντεο προβόν του Κώστα ναι, στο θέατρο. Που είχατε χορέψει ίδια το με μεγάλη χαρά. Ελεονόρα, πρέπει να σου πω ότι μόλις χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η Πάτη. Ναι, σε γνωστή σε όλους Πάτη. Πάτη Ξηράφη. Με πιάσανε σχεδόν οι λιγμοί με εμένα πιάσανε. Πάλι με παίρνει ο Γιάννης ο Μπίτσικας. Ο Μπίτσικας. Θα ρίξει Union είναι. Είναι όλα τα παιδιά τα ίδια και με πιάσει μια συγκίνηση απίστευτη. Θα γίνει ποιο 3, το ξέρεις ότι θα γίνει. Θα γίνει, δεν ξέρω. Ναι, θα γίνει. Ευτυχώς βέβαια εσείς δεν είχατε τραυματισμούς. Δεν είχαμε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς όπως ο χθεσινός της Χριστίνας Παπά που μάλλον τον βγάζει και τη βγάζει εκτός dancing την. Α, τόσο σοβαρός είναι. Μάλλον, ναι. Πού χτύπησε? Τραυματίστηκε στον κόχυγα. Πολύ ευαίσθητο σημείο. Είναι τόσο άσχημο. Θα πάμε να δούμε το βίντεο της Αγάθης Ράντη που τα έχει μέσα όλα, να ενημερωθούμε και πώς έγινε το
τραύμα αυτό, ο τραυματισμός αυτός και τι σημαίνει για τη Χριστίνα Παπά και εμείς μετά το σχολιάσουμε. Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από το σοβαρό τραυματισμό της Χριστίνας Παπά στην πρόβα της. Στα αποκλειστικά πλάνα του Star, η ηθοποιός δείχνει να πονάει πολύ. Δεν μπορεί να περπατήσει και ο φυσιοθεραπευτής του σώου τη μεταφέρει για τις απαραίτητες εξετάσεις. Πονάτε πολύ, ε? Δεν πονάω. Χτυπήσατε πού? Πίσω, δεν ξέρω γιατρός, ξέρει παιδιά, δεν ξέρω τίποτα τώρα, αλήθεια. Ναι. Δεν μπορώ. Πάμε να βγάλουμε χτυνογραφία τώρα και θα δούμε μετά. Η Χριστίνα Παπά δεν μπορεί να μιλήσει από τον πόνο και πιάνει συνεχώς το κεφάλι της. Με προσεκτικές κινήσεις τη βάζουν στο αυτοκίνητο. Ούτε και η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει πως μία φιγούρα στην πρόβα θα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο γοφό της. Η Χριστίνα Παπά έμεινε για περισσότερες από 3 ώρες στο κέντρο φυσιοθεραπείας, ενώ οι γιατροί δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα εμφανιστεί την Κυριακή. Οι ακτινές τι έγινε? Γιατρός, δεν δείξανε κάτι πολύ σοβαρό, αλλά θα τη δει και ο γιατρός της εκπομπής και θα μας πει αν θα μπορέσει να λάβει μέρος ή όχι. Αυτός είναι ο τρίτος σοβαρός τραυματισμός στο σοου χορού στον Πάγο. Μετά τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και την Ιωάννα Πηλιχού, τώρα και η Χριστίνα Παπά. Όσο παίρνουν τα live, οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούν για το καλύτερο, με αποτέλεσμα όμως πολλές φορές να κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα. Η χορογραφία της για το live της Κυριακής έχει πολλές απαιτήσεις. Η ηθοποιός κάθε μέρα κάνει πολλές ώρες πρόβα. Έτσι βρέθηκε από νωρίς στο παγοδρόμιο. Την ώρα που ο χορευτής εξηγούσε μια φιγούρα, εκείνη πήγε να την κάνει, εκείνος δεν πρόλαβε να την πιάσει με αποτέλεσμα να πέσει. Προφητικά θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς όλα όσα έλεγε η ηθοποιός. Αχ, τραυματίστηκα! Ο κόσμος και θεατής ξέρει να κρίνει και να διακρίνει. Κατάλαβες, και τους ανθρώπους που είναι αληθινοί, ξέρει ο κόσμος. Οπότε το τι θα κράψει ο καθένας, το τι θα πει ο καθένας και στον κόσμο είναι από εδώ μπαίνει και από εκεί βγαίνει. Περιμένει και εκείνη τώρα με αγωνία να ακούσει από τα χείλη των γιατρών αν ο σοβαρός τραυματισμός της θα την κρατήσει εκτός αυτή την Κυριακή. Πάντως ο γιατρός της έχει πει ότι καλό θα είναι για το καλό της να μην ξαναεπιστρέψει καθόλου ποτέ. Ελεονόρα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Φανταζόσουν τότε που πονάγαμε και λέγαμε ότι πω, έχω πάθει κάτι. Ότι υπάρχουν χειρότερα. Ότι υπάρχουν χειρότερα. Όχι, ρε Αργύρη, και εγώ αυτό σκεφτόμουν στο live όταν το έβλεπα την Κυριακή. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρετε, μας στεναχωρεί πάρα πολύ στην περίπτωση της κυρίας Παπά. Το γεγονός ότι έχει καταβάλει μια απίστευτη προσπάθεια όλο αυτό τον καιρό. Και αν τελικά εξαιτίας αυτού του τραυματισμού τεθεί εκτός dancing. Πάει στράφη όλο αυτό. Και ξέρεις, Γιώργο, δεν είναι μόνο το dancing. Ξεκίνησε μόλις την πρεμιέρα για το δικό της θεατρικό. Ναι. Και θα ανέβει η Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να ανέβει η Θεσσαλονίκη Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Οπότε αναβάλλεται όλο αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει, δηλαδή. Και ο Αργύρης που έχει δουλέψει και πολύ με το σώμα του και ως ηθοποιός και με το χορό που κάνει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι το σημείο στο οποίο χτύπησε είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ δύσκολο. Ο κόκκιγας δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι πόνος. Πόνος και πρέπει να κάνεις και φυσικοθεραπείες και πρέπει να μείνεις και εκτός από όλες τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Είναι το εξής. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, μήπως υπάρχει ρεπορτάζ. Αν φύγει η Χριστίνα Παπά. Συγγνώμη. Όχι, δεν ρωτάω σε ένα γύρι, δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά αν φύγει η Χριστίνα Παπά. Αν κρίνουμε το παρελθόν, αν θυμάστε, με τον Γιώργο το Χρανιώτη, υπάρχει μια περίπτωση να υπάρξει ένα live που θα απουσιάσει και να υπάρξει στο επόμενο με κάποια ποινή, ίσως. Εγώ νομίζω ότι. Αλλά αν φύγει, νομίζω ότι μετά το έκτο live δεν μπορεί να μπει και αναπληρωματικός. Ποια? Δεν μπορεί να μπει αναπληρωματικός. Γιατί κοίταξε, εγώ κάτι άκουσα χθες, το οποίο το λέω δεν είναι επιβεβαιωμένο με κάθε επιφύλαξη, ότι υπάρχει περίπτωση επιστροφής κάποιου παίκτη που ήταν ήδη μέσα και έχει αποχωρήσει. Δηλαδή μπορεί να μπει στα μελά. Ποια ήταν η Πάμελα, δεν ξέρω. Η Σταματίνα Τσιτσίλη. Μπορεί να είναι η Σταματίνα ή μπορεί να είναι η Πάμελα. Εκκρεμεί πάντως και ο Μηθριδάτης. Ο Μηθριδάτης δεν έπαιξε ποτέ. Δίκαιο να πει τώρα. Είναι η ώρα του. Αργύρη μου, θα σε τρόμαζε ένας τέτοιος τραυματισμός? Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ακούω καλά. Αργύρη μου, σε ρωτάω το εξής. Εσένα θα σε τρόμαζε, θα σε φόβιζε ένας τέτοιος σοβαρός τραυματισμός? Πάρα πολύ. Κοίταξε. Είναι πολύ. Το νιώθεις πάρα πολύ έντονα ότι είσαι πολύ κοντά στο να τραυματιστείς όταν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί βλέπεις ότι το σώμα σου πιέζεται. Αλλάζει τελώς.
ξαφνικά προπονείσαι πολλές ώρες τη μέρα, δεν έχεις μάθει, δεν έχει μάθει η φυσική σου κατάσταση αυτό το πράγμα. Και νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσεις πολύ. Γιατί καταρχάς νιώθεις τον πόνο συνέχεια. Επειδή πιάνεσαι σε διαφορετικά μέρη του σώματος συνέχεια. Συνέχεια. Συνειδητοποιείς ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσεις. Δηλαδή ένα τόσο χρειάζεται για να γίνει η στραβή που λέμε. Είμαι περίεργος να μάθω αν τελικά σου έμεινε ο χορός. Αν τώρα πια μπαίνει στην διαδικασία να συνεχίσεις κάποια μαθήματα. Γιατί το γεγονός ότι το έχεις το ταλέντο αποδείχθηκε γιατί ήσουν ο νικητής. Όχι, όχι. Ανυπομονώ για την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να επικαλεστώ τις όποιες χορευτικές μου ικανότητες. Θα πας guest στο Dancing 3. Τι να κάνω. Guest. Αν με καλέσουν με μεγάλη χαρά, βέβαια. Κρατική επιτροπή θα πήγαινες, Αργύρη. Ελεονόρα, υπάρχει ένα πολύ πρακτικό θέμα. Καταρχάς, αισθάνομαι πολύ γελίος που το συζητάω χωρίς να μου έχει γίνει πρόταση, χωρίς να γίνει τίποτα. Εμείς σε ρωτάμε. Εντάξει. Αλλά έχω το θέμα με την παράσταση και πέρυσι καλύφθηκε γιατί ήμουν αδιαγωνιζόμενος και με βάζαν λίγο πιο αργά. Φέτος δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα γιατί έχω την παράσταση στο θέατρο. Αν όμως τα βόλευες από εδώ και από εκεί. Αν τα βόλευα από εδώ και από εκεί και αν με ήθελε το κανάλι αυτό, και αν. Θα πήγαινα, ναι. Mm. Με τη Ζέτα Μακρυπούλια κρατάς ακόμα έτσι μια στενή φιλία, βλεπόσαστε, μιλάτε. Ναι, η Ζέτα είναι... Φίλη. Είναι φίλη και είναι φίλη τέτοια που μπορεί να μην βλέπεσαι κάθε μέρα, γιατί και εκείνη έχει υποχρεώσει, κάνει ταξίδια, γυρίζει συνέχεια από εδώ από εκεί. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή στην πρεμιέρα, η Ελεονόρα το θυμάται, έπεσε ένα τηλέφωνο και ήρθανε σύρμα όλοι οι φίλοι οι άνθρωποι να με αγκαλιάσουν και να μου ευχηθούν την πρώτη μέρα, ας πούμε. Και χαίρομαι πολύ που ήταν και η Ελεονόρα με τη Φλωρίντα. Έτσι, ναι. Ναι. Φλωρίντα. Πόσο ωραία περάσαμε και πραγματικά. Κρίς, αγαπώ, είσαι πάρα πολύ καλός. Εγώ ευχαριστώ. Εξαιρετικός, πραγματικά. Ευχαριστώ. Ήμουν αγχωμένος πολύ εκείνη τη μέρα. Πάρα πολύ άγχος είχα. Καλά. Αλλά τώρα εντάξει. Δεν φάνηκε καθόλου. Αντιθέτως, αυτό που εισπράξαμε είναι ότι πραγματικά απολαμβάνεις πάρα πολύ αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ, ρε Ελεονόρα, πάρα πολύ για όλα. Θέλω καιρό να σου το πω. Και πραγματικά πρέπει να βρεθούμε να φάμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις, εγώ σε περιμένω και το Σαββατοκύριακο. Και όλο έτσι λέμε. Εγώ σου είπα, έχω μετακομίσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορώ να βγαίνω. Γιατί λόγω του πρωινού ξυπνήματος δεν το είχα όταν ήμουν Σαρονίδα. Τώρα για να μπορώ να βγαίνω. Εγώ προτείνω λοιπόν σε όλο το παρεάκι εκεί πέρα και σε σένα να σας κλείσω ένα ωραίο τραπέζι στο Taz Stage με την Ηρώ και να έρθετε να περάσουμε ωραία. Τέλεια, και μετά πάμε να φάμε. Με το φαΐ δεν θα βλέπεις ποτέ. Ναι, γιατί την παράσταση το σεσουάρ το έχετε δει. Περίμενε, μένεις εδώ κοντά μας ακόμα.